Πρόκειται για ένα βίντεο ντοκουμέντο που αποτυπώνει μια από τις πολλές επιδρομές κλεφτών που εισβάλλουν σε καταστήματα της Χερσονήσου. Η ώρα είναι 3 παρα 20 τα ξημερώματα. Εισβάλλουν στην επιχείρηση, η οποία καλύπτεται περιμετρικά από τέντες. Μόλις μπουν στο χώρο, βάζουν κουπούλα για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Κατευθύνονται στο ταμείο και αρπάζουν τη Λία. Η δράση τους διήρκησε σχεδόν 20 λεπτά. Έπειτα έφυγαν ανενόχλητοι, ενώ η υπόθεση από τον Ιούλιο δεν έχει εξιχνιαστεί. Το περιστατικό το δικό μας συνέβη πριν 1,5 μήνα περίπου. Το ανοίξανε το μαγαζί το βράδυ, πήρανε ψηλά, πήρανε κάτι πράγματα. Σπάσανε ένα παράθυρο, μπήκανε, άφησαν δαχτυλικά αποτυπώματα από ό,τι ξέρω. Αλλά δεν προχώρησε, δεν μας έχουν πει τίποτα, ούτε τους έχουν πιάσει, ούτε δεν τους έχουν πιάσει. Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό συμβάν, καθώς και άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν μπει στο στόχαστρο ποντικών. Σε διαφορετική περίπτωση και πάλι σε κατάστημα της Χερσονήσου, εικόνες από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης δείχνουν μια ακόμα επιδρομή. Σε αυτό το περιστατικό, τρεις άνδρες αρχές του Σεπτέμβρη, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, χτυπούν σε επιχείρηση. Σκίζουν με μαχαίρι την τέντα που την περιβάλλει και τότε αρχίζει για τους αδίστακτους δράστες το πάρτι. Εμάς πήραν την ταμιακή γύρω στα 250 ευρώ, σε χοντρά τέλος πάντων, και είχαμε και ψηλά για το ταμείο 2.000 περίπου. Και μετά που φύγανε στον δρόμο ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα. Μπήκε πρώτα ο ένας και μετά ερχόντουσαν από διαφορετικούς δρόμους. Και μπήκαν μέσα. Γύρω στα 8 λεπτά κάτσανε. Αυτές και πολλές ακόμα περιπτώσεις έχουν συμβεί στο διάστημα του καλοκαιριού σε αρκετές τουριστικές περιοχές. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι χθες οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν ένα δίστακτο δίδυμο κλεφτών που κατηγορείται ότι έχει ρημάξει τουλάχιστον 9 καταστήματα. Οι δύο νεαροί αλλοδαποί, 20 και 19 ετών αντίστοιχα, είχαν βάλει στο στόχαστρο τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και καταστήματα εστίασης, ενώ οι περιοχές όπου χτυπούσαν ήταν σε Μάλια Σταλίδα, Χερσόνησο και Κοκκίνη Χάνη. Οι εισβολείς μπήκαν μέσα με μαχαίρια, με απλά μαχαίρια, σχίσανε τις τέντες. Όπου βρίσκαν δυσκολία, σχίζανε παραδίπλα και μπήκαν μέσα ανενόχλητοι. Τα καταστήματα αυτά έπαθαν ζημιές τόσο εξωτερικά της περίφραξης των μαγαζιών, τα οποία στην ουσία είναι τέντες όμως. Οι δύο δράστες άρπαζαν χρήματα, κοσμήματα και ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Τελικά συνελήφθησαν χθες από τις αρχές και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Το φαινόμενο ληστών που ξαφρίζουν τα ταμεία καταστημάτων αποτελεί ένα φαινόμενο που πλήττει κάθε χρόνο επιχειρηματίες τουριστικών περιοχών όπως τη Χερσόνησο. Οι ίδιοι ζητούν να στελεχωθεί το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου με επαρκές προσωπικό, ώστε να περιοριστούν οι επιδρομές ληστών. Έχουμε συνέχεια. Πάγιο αίτημά μας είναι η αύξηση του προσωπικού του αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου. Μία είναι λέξη, ασφάλεια. Όποιος μπορεί να την προσφέρει, δεν ξέρω ποιος οργανισμός την προσφέρει στην Ελλάδα, αυτό χρειαζόμαστε.